Ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση των υποδομών σε σπήλες εισόδου του Ηρακλείου σε λιμάνι και αεροδρόμιο, οι οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στις πρώτες αλλά και στις τελευταίες εντυπώσεις χιλιάδων επισκεπτών του νησιού. Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών, το Ηράκλειο μπορεί να διεκδικήσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ από τη χρυσή πίτα των 33 δισεκατομμυρίων ευρώ που πρόκειται να διατεθούν για έργα σε ευρωπαϊκές πόλεις που έχουν επίσης ενταχθεί στο δίκτυο. Ολοκληρώνουμε τον επόμενο μήνα την έγκριση της έκθεσης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Επειδή υπάρχουν κριτήρια αυστηρά και ιεραρχημένοι οι στόχοι, θα πρέπει και εμείς να τρέξουμε, να προετοιμαστούμε, να οριμάσουμε τα έργα τα οποία, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πολλά τα οποία θα πρέπει να υποστηριχθούν. Καινούργιοι πόροι για το λιμάνι και για το αεροδρόμιο του Ηρακλείου και προβλέπουμε σε μια πολύ καλή αναβάθμιση γιατί τα χρήματα είναι αρκετά. Ήδη είναι σε τελικό στάδιο έγκρισης τα τεύχη δημοπράτησης για το κρού στέρνο στο αεροδρόμιο. Είναι η νέα επένδυση που ευελπιστούν να γίνει έτσι ώστε να αποκτήσει το λιμάνι δικό του χώρο εξυπηρέτηση των επιχειρητών κρουαζιέρας στο αεροδρόμιο. Το μεγάλο στοίχημα πλέον είναι ο χρόνος και η οριμότητα των έργων. Μιλώντας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο Σπύρος Δανέλης ήταν ξεκάθαρος για να μην χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία για τον τόπο μας. Η οριμότητα των προτάσεων οι οποίες θα κατατίθεται θα ικανοποιείται. Οπότε όποιος τρέξει θα προλάβει. Εδώ πρέπει να πούμε ότι απέναντί μας είναι, όπως είπα και λίγο πριν, ο κακός μας εαυτός, δηλαδή η δημόσια διοίκηση, η οποία θα πρέπει να ξεπεράσει τον εαυτό της. Θα πρέπει να ξεπεράσουμε μεγάλα προβλήματα γραφειοκρατίας, αλληλοεπικαλύψεων, δομών. Για το αεροδρόμιο Ηρακλείου, οι αρμόδιοι επισπεύδουν σχεδιασμούς για την επέκταση του χώρου με στόχο τη δημιουργία αίθουσας για τις ανάγκες των πτήσεων τσάρτερ, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και στη βελτίωση των συστημάτων προσγείωσης και απογείωσης αεροπλάνων με σύγχρονα μηχανήματα, όπως και στον χώρο των αποσκευών. Επίσης, να γίνει μια διασύνδεση των δύο εισόδων, δηλαδή του αεροδρομίου με του λιμανιού, με διάφορα μέσα, ούτως ώστε παράλληλα να εξυπηρετείται και η κρουαζιέρα. Οπωσδήποτε η βελτίωση των συστημάτων προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων, δηλαδή, και αυτό θα ενταχθεί με νέα σύγχρονα μηχανήματα. Ένα νέο σύστημα. Ο πύργος ελέγχου, ο οποίος δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να γίνει ασθενός πύργος ελέγχου. Και ένα βασικό θέμα είναι το μηχάνημα ελέγχου αποσκευών, ούτως ώστε να αποφευθούν οι δύο γραμμές που υπάρχουν τώρα. Να κάνεις check-in και μετά να πηγαίνεις σε άλλη γραμμή να παρατείνεις τη βαλίτσα σου. Αυτό πιστεύω από τον χρόνο θα εξαλειφθεί. Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου προχωρεί στην ορίμανση μελετών για τη δημιουργία εμπορικού προβλήτα, ενώ πρόκειται να καταθέσει και συμπληρωματικά έργα στον χώρο της κρουαζιέρας, η οποία σημειώνει αλματώδη αύξηση το τελευταίο χρόνο. Ήδη έχουμε κλείσει και προχωράει η μελέτη για το κομμάτι της προβλήτας 6, δηλαδή το καρνάγιο, το οποίο θα γίνει εκεί και η εμπορική μας προβλήτα. Και θα διεκδικήσουμε και το κομμάτι της χρηματοδότησης να τελειώσουν τα έργα υποδομής, αλλά και τον εξοπλισμό. Και σε επίπεδο μικροϋποδομών, δηλαδή να φτιάξουμε ένα μικρό νέο cruise terminal, ξαναλέω, πάνω στο προβλήτα, όχι πάρα πολύ ακριβό, το οποίο όμως σε πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών πόλεων, το οποίο όμως θα μας διπλασιάσει την ικανότητά μας για διαχείριση υπατών home port.